Γεια σας παιδιά. Στο παρόν βίντεο θα ασχοληθώ με ασκήσεις πάνω στα κριτήρια τριγώνου. Ισότητας τριγώνου. Μας έχει δώσει ένα κύκλο, στον οποίο έχει φέρει τις τρεις διαμέτρους, την α τόνος α, τη γ τόνος γ και τη β β τόνος. Έχει ενώσει το γ τόνος, το α τόνος, το β τόνος σχηματίζοντας ένα τρίγωνο, το β, το γ και το α. Και αυτό που ζητάει από εμάς είναι να αποδείξουμε ότι το τρίγωνο γ τόνος, α τόνος, β τόνος είναι ίσο με το β, α, γ. Ας γράψουμε υπόθεση και συμπέρασμα. Στην υπόθεση μας γνωρίζουμε ότι το α, α τόνος, το β, β τόνος και το γ, γ τόνος είναι διάμετροι του κύκλου. Διάμετροι του κύκλου. Αυτό που ζητάει να αποδείξουμε είναι ότι το τρίγωνο α, β, γ και το τρίγωνο α τόνος, β τόνος, γ τόνος είναι ίσα. Αν παρατηρήσουμε τα δύο τρίγωνα και μάλιστα να τα γραμμοσκιάσουμε για να φανεί καλύτερα, το πρώτο τρίγωνο είναι αυτό εδώ και το δεύτερο τρίγωνο είναι αυτό. Αν προσπαθήσουμε να τα συγκρίνουμε άμεσα, έχουμε πρόβλημα γιατί δεν έχουμε αρκετά στοιχεία. Οπότε θα κινηθούμε περιφερειακά. Αυτό σημαίνει ότι θα ψάξουμε να βρούμε ζεύγη τριγώνων τα οποία θα μας προμηθεύσουν τα ίσα στοιχεία. Ας ξεκινήσουμε από το τρίγωνο γ τόνος, α τόνος, ω με το αντίστοιχο όμικρον γάμα αλφα. Γάμα τόνος, αλφα τόνος, όμικρον, το πρώτο τρίγωνο. Και από κάτω είναι το όμικρον γάμα αλφα. Όμικρον γάμα αλφα. Παρατηρούμε ότι τα δύο αυτά τρίγωνα, το γάμα τόνος, όμικρον αλφα τόνος και το όμικρον γάμα αλφα, έχουν την όμικρον 1 γωνία, είναι ίση με την όμικρον 2 ως κατακορυφή. Όμικρον 1 ίσο με όμικρον 2 ως κατακορυφή. Το σχήμα μας έχει πολλές ακτίνες, άρα πολλά ίσα τμήματα. Οπότε το α τόνος όμικρον θα είναι ίσο με το όμικρον α επειδή είναι ακτίνες. Το α τόνος όμικρον θα είναι ίσο με το όμικρον α, είναι ίσο με ρο, η ακτίνα του κύκλου. Ομοίως το γ τόνος όμικρον θα είναι ίσο με το όμικρον γ, επίσης επειδή είναι ακτίνες. Τα δύο τρίγωνα έχουν δύο πλευρές αντίστοιχα ίσες και τις περιεχόμενες γωνίες, οπότε το κριτήριο το οποίο χρησιμοποιούμε είναι πλευρά-γωνία-πλευρά. Τα δύο τρίγωνα γράφουμε ότι είναι ίσα. Τα αντίστοιχα στοιχεία τους είναι ίσα. Ποια στοιχεία μας ενδιαφέρουν στην προκειμένη περίπτωση? Μας ενδιαφέρει το αγ τμήμα με το α τόνος γ τόνος. Το αγ είναι ίσο με το α τόνος γ τόνος. Συγκίναμε το ζεύγος τριγώνων και διαπιστώσαμε ότι αυτά τα ευθύγραμμα τμήματα είναι μεταξύ τους ίσα, τη λέμε σχέση 1. Ομοίως μπορούμε να δουλέψουμε για δεύτερο ζεύγος τριγώνων, το α τόνος όμικρον β τόνος με το β όμικρον α. Ακριβώς για τους ίδιους λόγους τα τρίγωνα θα είναι ίσα. Γράφουμε ομοίως. Ομοίως είπαμε ότι σημαίνει ότι η διαδικασία η οποία ακολουθούμε είναι ανάλογη με την προηγούμενη. Το τρίγωνο όμικρον α τόνος β τόνος, το πρώτο τρίγωνο, είναι ίσο με το β όμικρον α. Β όμικρον α. Εφόσον είναι ίσα τα τρίγωνα, τα αντίστοιχα στοιχεία τους που μας ενδιαφέρουν είναι η πλευρά β α. Θα είναι ίση με την πλευρά α τόνος β τόνος. Τη λέμε σχέση 2. Και τέλος, το τρίγωνο β όμικρον γ με το γ τόνος όμικρον β τόνος. Β όμικρον γάμα είναι ίσο με το γάμα τόνος όμικρον β τόνος, ακριβώς για τους ίδιους λόγους. Αν τα δύο τρίγωνα αυτά είναι ίσα όμως, αυτό και αυτό εδώ, τότε οι αντίστοιχες πλευρές που θα είναι ίσες θα είναι γάμα τόνος β τόνος με τη β γάμα. Γάμα τόνος β τόνος με τη β γάμα, τη λέμε σχέση 3. Έχουμε αποκτήσει επαρκή στοιχεία για να συγκρίνουμε τα τρίγωνα που μας ζητούσε αρχικά. Οπότε θεωρούμε τα δύο τρίγωνα, θεωρώ θα του πω, το α, β, γ τρίγωνο και το α τόνος, β τόνος, γ τόνος τρίγωνο, τα γραμμοσκιασμένα και έχω τα εξής στοιχεία. Από τη σχέση 1 γνωρίζω ότι α, γ είναι ίση με την α τόνος, γ τόνος, η πλευρά αυτή δηλαδή. Από τη σχέση 2 γνωρίζω ότι η βήτα αλφα είναι ίση με την αλφα τόνος βήτα τόνος. Η βήτα αλφα στην προκειμένη περίπτωση είναι αυτό το τμήμα.
και το α τόνος, β τόνος είναι αυτό, το να ανοίξει το ένα τρίγωνο και το άλλο στο άλλο. Και τέλος από τη σχέση 3, το γ τόνος β τόνος είναι ίσο με το β γ. Χρησιμοποιώ το τρίτο κριτήριο ισότητας τριγώνων, π, 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 και τελικά βγάζω ότι α, β, γ είναι ίσο με α τόνος, β τόνος, γ τόνος. Αυτό με ενδιαφέρει κυρίως να τονίσω είναι ότι τα κριτήρια ισότητας τριγώνων, αυτές οι προτάσεις είναι ένα πολύ ισχυρό μεθοδολογικό εργαλείο για να αποδεικνύουμε ισότητες τόσο γωνιών όσο και ευθυγράμμων τμήματων. Και ίσως είναι το πρώτο μεθοδολογικό εργαλείο το οποίο μαθαίνεται στην Ευκλήδη γεωμετρία. Αργότερα θα ακολουθήσουν και άλλα, αλλά αυτό είναι το πρώτο και ίσως το πιο εύκολο. Ας συνεχίσουμε με μια άσκηση ακόμα. Μας έχει δώσει ένα ισοσκελές τρίγωνο. Α, β, γ. Η πλευρά α, β είναι ίση με την πλευρά α, γ. Και στη συνέχεια η εκφώνηση μας λέει να φέρουμε τις διχοτόμους των γωνιών της βάσης. Όταν μιλάμε για ισοσκελές τριγώνο, πάντα βάση είναι η πλευρά η άνιση. Δηλαδή η βάση στην προηγούμενη περίπτωση είναι η β, γ. Μας λέει να φέρω τις διχοτόμους των γωνιών της βάσης. Δηλαδή να φέρω τη διχοτόμο της γωνίας β και να φέρω και τη διχοτόμο της γωνίας γ. Μία θα την ονομάσω βε και την άλλη θα την ονομάσω γζ. Παρατηρώ ότι αυτές οι γωνίες, η β1 και η β2, πρέπει να είναι ίσες από υπόθεση και η γ1 να είναι ίση με τη γ2. Αυτό που θα ζητήσει η άσκηση είναι να αποδείξουμε ότι οι διχοτόμοι είναι ίσες μεταξύ τους. Γράφουμε τι μας δίνει και τι μας ζητάει. Η άσκηση μας δίνει ένα ισοσκελές τρίγωνο. Δηλαδή ουσιαστικά μας λέει ότι το αβ είναι ίσο με το αγ. Μας λέει επίσης ότι τόσο η βε όσο και η γζ είναι διχοτόμοι αντίστοιχα των γωνιών β και γ. Θα γράψουμε δηλαδή ότι βε, γζ είναι διχοτόμοι αντίστοιχα των γωνιών β και γ. Αυτό που ζητάει είναι να αποδείξουμε ότι οι διχοτόμοι μεταξύ τους είναι ίσες. Θα αποδείξουμε δηλαδή ότι βε είναι ίση με τη ζ γ. Στην άσκηση μπορούμε να κινηθούμε με πολλούς τρόπους. Μπορούμε να επιλέξουμε πολλά ζεύγη τριγώνων για να αποδείξουμε. Μπορούμε να θεωρήσουμε είτε το τρίγωνο αβε με το αζγ, είτε το τρίγωνο βζγ με το τρίγωνο βεγ. Όπως και να κινηθούμε, η άσκηση θα βγει. Ας θεωρήσουμε το τρίγωνο βζγ με το τρίγωνο βεγ. Παρένθεση. Ο μπούσουλάς μας, το πώς θα επιλέξουμε τα τρίγωνα, είναι ότι θα επιλέξω δύο τρίγωνα. Το ένα να έχει πλευρά τη βε και το άλλο να έχει πλευρά τη ζγ και προφανώς να είναι ίσα. Πώς θα αποδείξουμε ότι είναι ίσα τα συγκεκριμένα τρίγωνα? Ας κοιτάξουμε ποια τρίγωνα πήραμε. Το βζγ και το βεγ. Προφανώς η γωνία β είναι ίση με τη γωνία γ. Η β ανήκει στο ένα τρίγωνο και η γ ανήκει στο άλλο. Επειδή το τρίγωνο το μεγάλο, το αρχικό, είναι ισοσκελές. Άρα θα του πω η γωνία β είναι ίση με τη γωνία γ. Για ποιο λόγο? Επειδή το τρίγωνο αβγ, το αρχικό, είναι ισοσκελές. Δεύτερο στοιχείο είναι μια πλευρά. Πρέπει οπωσδήποτε, όταν συγκρίνουμε τρίγωνα, να έχουμε μια πλευρά οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση δύο τρίγωνα να είναι ίσα, συγκρίνοντας μόνο γωνίες. Η πλευρά η οποία μας αφορά είναι η βγ και είναι η πλευρά τόσο του ενός τριγώνου η βγ, όσο και του άλλου. Οπότε θα του γράψουμε ότι η βγ είναι κοινή πλευρά. Τώρα, η γωνία θα πούμε β2 είναι ίση με τη γωνία γ1, αλλά πρέπει να τη λογίσουμε για ποιο λόγο. Γνωρίζουμε ότι η γωνία β είναι ίση με τη γωνία γ, άρα και τα μισά τους, το β2, θα είναι ίσο με ποιο, με το γ1. Αλγεβρικά, αν θέλουμε να το δείξουμε αυτό, θα πούμε η β2 γωνία είναι η μισή ακριβώς της β. Η β γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι ίση με τη γ και η μισή της γ είναι η γ1. Οπότε, στα δύο τρίγωνα που συγκρίναμε, διαπιστώνουμε ότι έχουν μια πλευρά και δύο γωνίες προσκύμενες στην πλευρά. Αντίστοιχα ίσες, με τη μια πλευρά και τις δύο προσκύμενες του άλλου τριγώνου. Οπότε, το κριτήριο το οποίο θα γράψουμε θα είναι γωνία, πλευρά, γωνία. Θα το πούμε ότι η βζγ τρίγωνο είναι ίσο με βεγ. Και εφόσον τα δύο τρίγωνα είναι ίσα, το πρώτο είναι αυτό και αυτό είναι το δεύτερο, τα αντίστοιχα στοιχεία του είναι ίσα. Και τι μας ενδιαφέρει εμάς αυτό? Μας ενδιαφέρει γιατί η μία πλευρά του ενός, η ζγ, θα είναι ίση με την άλλη πλευρά του άλλου, τη βε. Κάθε φορά σε ένα σχήμα στο οποίο μας δίνονται
ευθύγραμμα τμήματα οι γωνίες. Αυτό που κοιτάμε είναι να βρούμε κατάλληλα ζεύγη τριγώνων, συγκρίνοντάς τα, να αποδείξουμε ότι τα γωνίες και τα ευθύγραμμα τμήματα είναι ίσα. Ας δείξουμε άλλη μια άσκηση πάνω στα κριτήρια ισότητας τριγώνων. Σβήνουμε τον πίνακα. Μας λέει να κατασκευάσουμε ένα κυρτό τετράπλευρο α, β, γ, δ, το οποίο θα πρέπει η πλευρά αβ να είναι ίση με την πλευρά γαμα δέλτα. Αβ, γαμα δέλτα. Αυτές οι δύο πλευρές θα είναι ίσες. Στη συνέχεια μας υποδεικνύει ότι η γωνία β θα είναι ίση με τη γωνία γαμα. Αυτή η γωνία εδώ θα είναι ίση με αυτή. Αυτό που ζητάει να αποδείξουμε είναι ότι η γωνία α είναι ίση με τη γωνία δέλτα. Γράφουμε στο πλάι αυτά που μας δίνει και μας ζητάει κάθε φορά, υπόθεση, συμπέρασμα. Στην υπόθεση μας γνωρίζουμε ότι έχουμε το κυρτό τετράπλευρο και ότι η πλευρά αβ είναι ίση με την πλευρά δΓ. Καθώς επίσης και ότι η γωνία β είναι ίση με τη γωνία γ, αυτό που ζητάει αυτός είναι να δείξουμε ότι το α, η α γωνία είναι ίση με τη δέλτα. Το πρόβλημά μας στο σχήμα αυτό είναι ότι δεν έχουμε τρίγωνα. Για να σχηματίσουμε τρίγωνα συνήθως σε τετράπλευρα, θέλουμε τις διαγωνίες. Η πρώτη διαγώνιος είναι η αγ. Και η δεύτερη διαγώνιος είναι η ΔΒ. Θα μπορούσα να ψάξω να βρω τρίγωνα τα οποία θα περιέχει το καθένα τη γωνία α και τη γωνία δ και να τα συγκρίνω. Δεν έχω όμως επαρκή στοιχεία για να το κάνω. Οπότε θα καταφύγω σε άλλο ζεύγος τριγώνων το οποίο θα μου αποδώσει τα επαρκή στοιχεία. Το ζεύγος τριγώνων το οποίο θα πάω θα είναι το αβγ το 1 και το α θα είναι το βδΓ. Τα γράφουμε. ΑΒΓ, θεωρούμε τα δύο τρίγωνα ΑΒΓ και ΒΔΓ. Διαπιστώνουμε ότι τα δύο τρίγωνα αυτά είναι το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι αυτό εδώ. Έχουν τη ΒΓ που είναι πλευρά τόσο του ενός όσο και του άλλου. ΒΓ είναι κοινή πλευρά. Η ΑΒ είναι ίση με τη ΔΓ από κατασκευή, από υπόθεση. ΑΒ είναι ίσο με ΔΓ από υπόθεση. Καθώς επίσης και η γωνία β είναι ίση με τη γωνία γ. Επίσης από υπόθεση. Το κριτήριο το οποίο χρησιμοποιούμε, έχουμε οι δύο πλευρές του τριγώνου αριστερά, είναι ίση με τις δύο πλευρές του τριγώνου δεξιά και αντίστοιχα είναι ίσες και οι περιεχόμενες γωνίες. Άρα, το κριτήριο το οποίο χρησιμοποιούμε είναι πλευρά, γωνία, πλευρά. Γράφουμε ότι τα δύο τρίγωνα είναι ίσα μεταξύ τους, το αβγ με το βδΓ. Το ότι είναι ίσα σημαίνει και τα αντίστοιχα στοιχεία τους θα είναι ίσα. Αυτό θα μας δώσει σίγουρα ότι η βδ που ανήκει στο ένα τρίγωνο πλευρά θα είναι ίση με την αγ που ανήκει στο άλλο. Την ονομάζουμε σχέση 1. Δεν έχουμε αποδείξει το τελικό αποτέλεσμα. Πρέπει να δείξω εγώ ότι η γωνία α ίση με τη δέλτα, δηλαδή θα δείξω ότι η γωνία αυτή είναι ίση με αυτήν εδώ. Θα πρέπει να βρω κατάλληλο ζεύγος τριγώνων, το οποίο θα χρησιμοποιήσω το στοιχείο που μου προσέφερε η πρώτη σύγκριση. Θα θεωρήσω το ζεύγος α δέλτα β με το α δέλτα γ. Το πρώτο τρίγωνο είναι αυτό εδώ και το δεύτερο τρίγωνο είναι αυτό. Τα ίσα στοιχεία που θα έχω θα είναι η πλευρά αβ που ανήκει στο ένα τρίγωνο είναι ίση με την πλευρά δέλτα γ που ανήκει στο άλλο. Το β δέλτα τμήμα είναι ίσο με το αγ από τη σχέση 1. Και η α δέλτα είναι πλευρά τόσο του ενός τριγώνου όσο και του άλλου. Άρα η αβ θα είναι κοινή πλευρά. Το κριτήριο το οποίο χρησιμοποιώ είναι πλευρά, πλευρά, πλευρά και καταλήγω τελικά ότι τα δύο τρίγωνα είναι ίσα, το αβ είναι ίσο με το αβγ. Καταλήγουμε στη μόνιμη υποδό ότι εφόσον τα τρίγωνα είναι ίσα και οι αντίστοιχες γωνίες θα είναι ίσες, οπότε και η γωνία α θα είναι ίση με τη γωνία. Αυτό που κάνουμε κάθε φορά είναι να φτιάξουμε σωστό το σχήμα, να μην βάζουμε δικά μας στοιχεία, να παρατηρούμε σωστά τα ζεύγη τριγώνου που πρέπει να συγκρίνουμε και μετά να σκεφτόμαστε τα στοιχεία που πρέπει να πάρουμε σε κάθε ζεύγος τριγώνων για να τα συγκρίνουμε. Στο επόμενο μάθημα θα ασχοληθούμε κυρίως με τα κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων.